Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας την Τετάρτη σε σύσκεψη με τις ηγεσίες των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ναυτιλίας και του τουρισμού, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης, το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα μπήκε ανοχήρωτη στην οικονομική κρίση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε μεταξύ άλλων μέτρων και την μείωση κατά 2% του ΦΠΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ ανέφερε και μια σειρά μέτρων τα οποία κατά το ΠΑΣΟΚ εφαρμοζόμενα μπορούν να δώσουν πολλές λύσεις στο πρόβλημα του τουρισμού. Αναφορά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έκανε στην κάμερα του Λεπάντο η πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Αιτωλό Καρνωνίας, Ζέφη Δημαδάμα, η οποία σημείωσε ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται πρώτο κόμμα, όμως θα πρέπει τα στελέχη του κόμματος να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και να συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στους πολίτες, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν τα φαινόμενα των προηγούμενων ετών. Έχουμε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και από ό,τι φαίνεται θα τα χάσουμε όλα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης μετά τη συνάντησή του με το Προεδρείο της ΑΔΕΔΗ και τόνισε ότι χρειάζονται ρεαλιστικές και γενναίες λύσεις για να βγούμε από την ύφεση. Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, Σπύρος Παπασπύρος, τόνισε ότι η συζήτηση με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ μας έδωσε καινούργιες ιδέες που θα μας βοηθήσουν στον αγώνα μας και συμπλήρωσε λέγοντας ότι βρήκαμε πολλά σημεία ταύτισης με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης τέθηκε επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τις ευρωεκλογές. Εν τω μεταξύ από το Αγρίνιο, ο κύριος Ραγκούσης χαρακτήρισε το σχέδιο σταθεροποίησης της χώρας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιβεβαίωση της αποτυχίας των πολιτικών της κυβέρνησης. Με εκνευρισμό και συνωστισμό ξεκίνησε χθες η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους ανέργους σε όλη τη χώρα. Η καταβολή του επιδόματος ξεκίνησε από τον ΑΕΔ, ενώ οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν τα χρήματα μαζί με τις συντάξεις του Μαρτίου. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται με επίστοση του τραπεζικού λογαριασμού των ανέργων. Χθες ο ΑΕΔ ανακοίνωσε πως σε όσους δικαιούχους δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, οι υπηρεσίες θα χορηγούν βεβαίωση προκειμένου η τράπεζα που θα επιλέξουν να τους ανοίξει λογαριασμό χωρίς την υποχρέωση εκ μέρους τους αρχικής κατάθεσης. Συνεχίζοντας την περιοδία του στο νομό Φωκίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Παντελής Σκλιάς βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Δήμο Ευπαλίου, όπου τον υποδέχθηκε σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου. Ο κύριος Σκλιάς είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Τάσο Παγώνη στο γραφείο του και στη συνέχεια ακολούθησε μια ευρεία σύσκεψη παρουσία όλων των φορέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη και του ευχήθηκε καλή θητεία. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ευπαλίου, ο οποίος εξέθεσε μια σειρά από έργα που πρέπει να γίνουν στο νομό για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, λαμβάνοντας το λόγο, σημείωσε πως η επίσκεψή του στο Δήμο δεν είναι θυμοτυπική και πως θα απαντήσει σε όσα από τα ζητήματα γνωρίζει, ενώ για τα υπόλοιπα είπε πως θα πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου, έτσι ώστε να εκποδυνθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με βροχές, σποραδικές καταιγίδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε περιοχές της Ηπείρου. Τα φαινόμενα στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.